η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση και κινητοποίηση με θέμα την διεκδίκηση ενός δωρεάν συστήματος υγείας είναι στα πλαίσια της 24ωρης πανδημοσυμπαλικής απεργίας που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε και εδώ, από το Ηράκλειο της Κρήτης, να απευθύνουμε ένα χαιρετισμό και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους σε όλη την υγεία, στους εργαζόμενους σήμερα μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες, γιατρούς που δίνουν τον δικό τους αγώνα για να κρατήσουν τα ιατρεία τους ανοιχτά για να μην τους ρουφήξουν οι μεγάλοι, και ταυτόχρονα δίνουμε τον αγώνα μας με όλη την κοινωνία ώστε να έχουμε δημόσια δωρεάν νοσοκομεία για όλο το λαό, χωρίς κατηγοριοποιήσεις, χωρίς να δημιουργούνται ασθενείς και εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Στον αγώνα αυτό σήμερα θέλουμε να εκφραστεί η κοινή συμπόρευση όλων των φορέων του νομού μας, ακριβώς σε μια βάρβαρη πολιτική που κλείνει, συρρυκνώνει κέντρα υγείας, προνοιακά ιδρύματα, την ψυχική υγεία και έχει βάλει σαν τελικό αποδέκτη τα ίδια τα νοσοκομεία, τις υπηρεσίες, τους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Είναι ουσιαστικά η συνέχιση των αγώνων που γίνονται σε όλο το νησί τα τελευταία χρόνια, κάτι που έχει θορυβήσει την κυβέρνηση. Σήμερα στους δρόμους του αγώνα μπορούμε να βάλουμε εμπόδιο και στις ευρωεκλογές μπορούμε να εμποδίσουμε και με το μήνυμα που θα στείλουμε εκείνες τις αποφάσεις που στηρίζονται από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου. Όλοι στον αγώνα, γιατί έχουμε κάθε συμφέρον να συμπορευτούμε για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης για όλο το λαό. Να πούμε ότι τα νοσοκομεία στις μέρες μας σχεδόν έχουν πιάσει πάτο. Στηρίζεται καθαρά στο φιλότιμο των εργαζομένων. Ο κάθε νοσηλευτής δουλεύει σίγουρα για άλλον έναν. Εγώ που είμαι 20 χρόνια θα πω ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Παρέχοντας όσο το δυνατόν υψηλότερες παροχές υπηρεσιών υγείας, καθαρά όμως την αγάπη μας προς τον ασθενή και την αγάπη μας για το επάγγελμα, κανένα κίνητρο, κυρίως αντικίνητρα δίνονται, όπως οι πολύ πολύ χαμηλοί μισθοί. Προστούμενες άδειες από το 2022, από 20 ρεπό και πάνω ο καθένας, προστούμενα. Ως πού θα φτάσει αυτό? Μέρα πανδημοσυμπαλικής υπαλληλικής απεργίας, περιμένουμε να έρθει ο κόσμος να στηρίξει τον αγώνα που κάνουμε και οι υγειονομικοί, διότι τα προβλήματα διαρκώς διωγγώνονται. Δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα όλο το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι ακριβώς αυτός ο αγώνας, να διατηρήσουμε το θέμα σε προτεραιότητα και να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα, ώστε να καταλάβει ο κόσμος πόσο οξύ είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, για να μπορέσει δυναμικά να αντιδράσει και ο ίδιος, γιατί αλλιώς δυστυχώς θα καταρρεύσουν όλα τα νοσοκομεία. Το Βενιζέλιο ήδη βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση. Εδώ και πολύ μεγάλο διοικητικό διάστημα δεν έχει καν διοικητικό συμβούλιο, και τον απλούστε τον λόγο ότι μια υπογραφή από το Υπουργείο Υγείας δεν έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Κινδυνεύουμε να πεταχτούν όλα τα ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχει πρόβλημα σταδιακά με τις προμήθειες του νοσοκομείου. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης φυσικά και παραμένει, γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά αυτό. Και η μόνη λύση είναι ο αγώνας από όλο τον κόσμο, ούτως ώστε να αναγκαστεί το Υπουργείο Υγείας να σκύψει τα προβλήματα της υγείας και να δώσει πραγματικά λύσεις.